έχετε μια σημαντική κινητοποίηση. Από ό,τι βλέπω υπάρχει προσέλευση και από εμείς και από καθηγητές και από μαθητές. Είναι χαρακτηριστικό αυτό. Θα ξεκινήσουμε σε λίγα λεπτά. Το πρόγραμμα μας, όπως σας είπαμε και χθες και προχθές, θα είναι ότι θα περάσουμε από την περιφέρεια και στη συνέχεια πάνω και στο Δήμο. Θα απαιτήσουμε συνεδρίαση του Δημοτικού και του Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα να μην κλείσει κανένα μέσα στην Κέρκυρα. Συγχρόνως βέβαια βάζουμε και τα γενικότερα προβλήματα, τα χρονίζουν πάρα πολύ καιρό, που έχει παιδεία και τα γνωρίζουμε όλοι, όπως είναι τα κτηριακά, είναι η ανεπάρκεια σε καθηγητές, είναι ειδικά στην Κέρκυρα, έχουμε τεράστια προβλήματα με ακατάλληλα κτίρια. Είναι μια αρχή για φέτος, πιστεύουμε, και με δυσκολική πορεία που έχει ξεκινήσει με τέτοιες μέρες. Πιστεύω ότι υπάρχουν τα περιθώρια αυτός ο αγώνας να ενταθεί. Η θέση δική μας σαν Ένωση Γονέων είναι ξεκάθαρη. Μαζί με όλους τους φορείς του νησίου και κυρίως με όσους συνδέονται με την εκπαίδευση, θα παλέψουμε και τους καλούμε όλους μαζί να αγωνιστούμε για να διεκδικήσουμε λύσεις στα προβλήματα. Αυτή είναι και η διαφορά, αυτή είναι και η που έχουμε στη δράση και στις ενέργειες που θα κάνουμε το επόμενο χρονικό διάστημα.